Ένα χειροκρότημα για τον Κωνσταντίνο, παρακαλώ. Κωνσταντίνε μου. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε. Ομολογώ ότι δεν έχω ξανανέβει στη σκηνή μετά από τέτοιο intro, ενώ από τέτοια ενέργεια και να βρω. Γιατί πολλές φορές μπαίνω εγώ μετά το φαΐ και είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Οπότε πολύ ευχαριστώ το Ζήση και τον Δημήτρη για αυτό που δημιούργησαν. Θα το πάμε λίγο ελαφριά, αλλά ταυτόχρονα έχω πάρα πολύ υλικό να μοιραστώ μαζί σας και εύχομαι να έχει νόημα για εσάς. Έχω φτιάξει λοιπόν μία παρουσίαση, γιατί όταν μου πρότειναν και με προσκάλεσαν να μιλήσω σε αυτό το συνέδριο, ξέρετε, ήταν λίγο άβολο για μένα, γιατί ναι, μεν, αλλά ταυτόχρονα δεν ξέρω και πολλά από εξυπηρέτηση πελατών. Ο δικός μου τομέας είναι οι άνθρωποι. Οπότε, πώς θα το προσαρμόσω, έκανα τη δική μου έρευνα, έμαζα τα δικά μου πράγματα και σας έχω φέρει 5 αποφάσεις και μερικά πολύ ενδιαφέροντα case studies, τα οποία μπορούν να σας εμπνεύσουν για να κάνετε την εξυπηρέτηση πελατών στις δικές σας επιχειρήσεις καλύτερη. Η σύνδεση που έχει με τους αγώνες. Ευχαριστώ. Με τους αγώνες μεγάλης διάρκειας, με τους αγώνες μεγάλων αποστάσεων, είναι ότι όταν ξεκινήσεις, και αυτή ήταν η εικόνα που έφτιαξα στο μυαλό μου, γιατί εγώ τρέχω μεγάλες αποστάσεις, όταν ξεκινήσεις να τρέχεις μεγάλες αποστάσεις, δεν μπορείς να επιστρέψεις πίσω ποτέ. Ή μπορείς να τα παρατήσεις και να αφήσεις την ντροπή να σε ακολουθεί για πάντα, ή πρέπει να τελειώσεις τον αγώνα. Με όποιο τρόπο τον τελειώσεις, δεν έχει σημασία τι θα βγεις. Εγώ δεν πιάνω ποτέ καλά rankings, αλλά στην πραγματικότητα πάντα τελειώνω τους αγώνες. Και αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι. Θεωρώ λοιπόν ότι στην εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει επιστροφή. Σε αυτά τα πλαίσια βρήκα από τη βιβλιογραφία και από τα δικά μου πράγματα και προσπάθησα να σκεφτώ κυρίως σαν πελάτης και όχι σαν άνθρωπος που κινείται μέσα στις επιχειρήσεις και έχει και ο ίδιος μια επιχείρηση. Αλλά και έφερα αυτές τις αποφάσεις που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές και θεμελιώδεις να τις απαντήσουν όλες οι επιχειρήσεις. Θα κινηθώ λίγο γρήγορα το σκυλάκι στην παρουσίαση, γιατί χθες έκανα ένα masterclass σε μια ομάδα και με ρωτήσαν τι είναι το σκυλάκι. Υποψιάζεστε τι είναι το σκυλάκι. Σας ευχαριστώ για αυτό το. Ναι, ωραία. Δύο άνθρωποι μιλήσαν. Ευχαριστώ για το υψηλό επίπεδο διάδρασης. Ωραία, είναι για το loyalty. Η ιδέα είναι να μας αγαπούν οι πελάτες μας όσο μας αγαπούν τα σκυλιά μας, τα pets μας. Ωραία, τα σκυλιά μας. Γιατί αν έχετε γάτες, δεν σας αγαπούν. Ό,τι και να λέτε. Λοιπόν, έτσι κάνουν, άμα τις ταΐζετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο. Αυτά τα πέντε πράγματα θα πούμε. Ξεκινάμε με την πρώτη απόφαση. Ας δούμε τις πέντε αποφάσεις βασικά. Είναι αυτές εδώ. Μπορείτε να τις σημειώσετε, μπορείτε να τις βγάλετε φωτογραφία. Είναι πράγματα αυτά που θα πούμε στα επόμενα 25 λεπτά, τα οποία θα κινηθώ αρκετά γρήγορα και είναι σημαντικό να έχετε σημειώσει. Αυτές οι πέντε αποφάσεις είναι, θα τις δούμε μία-μία. Προχωράω κανονικά στην παρουσίαση. Η πρώτη απόφαση που παίρνουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εξαιρετικό customer service, είμαι και εγώ στη φωτογραφία, συγγνώμη, είναι ότι αποφασίζουν να πιστέψουν σε πελάτες και εργαζομένους. Να δούμε δύο case studies τα οποία μπορεί να σας φανούν ενδιαφέροντα. Ξέρετε καμία από αυτές τις δύο εταιρείες? Τέλεια. Σας έχω βρει σήμερα. Κανείς δεν απαντάει ποτέ. Ξέρετε καμία από τις δύο εταιρείες? Ωραία. Η πρώτη είναι η μεγαλύτερη εταιρεία με ποδήλατα, οτιδήποτε έχει να κάνει με ποδήλατα, Zane Cycle, και η άλλη είναι η Wegmans. Η Wegmans είναι ένα, ας πούμε, σούπερ μάρκετ υπεραγορά τροφίμων. Ωραία. Zane Cycles. Στο Zane Cycles είναι καθημερινό συμβάν να μπεις μέσα, φανταστείτε αυτή την εικόνα και φέρετε και στην ελληνική πραγματικότητα. Να μπεις μέσα στο κατάστημα και να δεις να έρχεται ένας πελάτης και να ζητάει να κάνει μια δοκιμαστική βόλτα με ένα ποδήλατο αξίας 5.000 δολαρίων. Και ο υπάλληλος να του λέει, πάρτε να έχετε μια καλή βόλτα. Αυτά. Καμία εγγύηση, καμία ταυτότητα, καθόλου κλειδιά. Στο Zane Cycles αποφασίζουν να εμπιστευτούν τους πελάτες τους. Γιατί? Μπορείτε να έχετε κάποια ιδέα γιατί το κάνουνε? Δώστε μου κάτι πίσω. Κάποια ιδέα γιατί το κάνουνε? Άραγε. Πείτε. Είμαστε τόσο Έλληνες, δίκαιοι έχετε, αυτό λένε οι περισσότεροι. Να κάνουν τράκι στο ποδήλατο και αν τολμήσετε το κλέψει ο αλήτης, πάμε να τον πλακώσουμε στις κλωτσίες, θα το πάρουμε πίσω. Ωραία. Η απάντηση δεν έχουν κάνει τράκι στο ποδήλατο, αλλά αυτό που έχουν βρει είναι ότι η αξία ενός πελάτη για το Zane Cycle μέσα σε ολόκληρη τη ζωή, σε όλη τη διάρκεια της συναλλαγής που έχουν με το κατάστημα, είναι 12.500 δολάρια. Από τα 4.000 ποδήλατα που πουλάνε το χρόνο, μόνο 5 είναι κλέφτες. Οπότε αυτό που λέει ο CEO είναι ότι γιατί να ξεκινήσουμε μια σχέση η οποία μπορεί να κρατήσει χρόνια και να στοιχήσει 12.500 δολάρια με το να μην δείξουμε εμπιστοσύνη. Για ποιο λόγο πρέπει να φτιάξουμε μια πολιτική η οποία να μας προστατεύει από την εξαιρετικά μικρή μειονότητα έναντι της πλειονότητας η οποία αξίζει την εμπιστοσύνη μας. Τελικά, γιατί να ξεκινήσουμε μια σχέση με έλλειψη εμπιστοσύνης? Γι' αυτό το κάνουν. Χάνουν ποδήλατα, αλλά είναι 5 στα 4.000 που πουλάνε. Στο Wegmans η οδηγία δεν έχουν rulebook. Στο Wegmans δεν έχουν. Η μόνη οδηγία που έχουν είναι μη φύγει κανένας πελάτης παραπονεμένος. Κάθε χρόνο εκπαιδεύουν τα στελέχη τους 40 ώρες. Κάθε στέλεχος παίρνει κάθε χρόνο εκπαίδευση 40 ωρών.
Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει 50% παραπάνω τζίρο ανά τετραγωνικό μέτρο. Είναι πολύ πιθανό να πάρεις μια γαλοπούλα για την ημέρα των ευχαριστειών και επειδή τελικά κάνεις λάθος και δεν χωράει μέσα στο φούρνο, να στην ψήσουν αυτή δωρεάν. Ή καθυστερήσαν να σου παραδώσουν το κέικ για την τούρτα για τα γενέθλια του παιδιού σου και σου δίνουν μία τελευταία στιγμή, αλλά στη δίνουν τζάμπα. Η μόνη οδηγία που υπάρχει είναι μη φύγει ποτέ κανένας πελάτης παραπονεμένος. Και επενδύουν πάρα πολύ, το turnover που έχουν στη Wegmans είναι 7%, όταν το industry standard είναι 19%. Τι έχουμε εδώ. Στη μία περίπτωση που σας έδειξα στο Zane Cycles, έχουμε μία εταιρεία η οποία εμπιστεύεται τους πελάτες σας, τους πελάτες της. Και στην άλλη περίπτωση έχουμε μία εταιρεία η οποία εμπιστεύεται τους ανθρώπους της. Τους εκπαιδεύει και λέει ότι, OK, εσείς που είστε frontliners, μπορείτε να κάνετε καλά τη δουλειά και αφήνω όλη μου την επιχείρηση σε εσάς. Τη φήμη της, τα πάντα. Ποιες είναι αυτές οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουμε, αυτές που βλέπετε μπροστά σας. Πιστεύετε στην καλή κρίση των ανθρώπων που προσλαμβάνετε? Εγώ θα έβαζα μία κλίμακα από το 1 ως το 5 και θα βαθμολογούσα την εταιρεία μου που είναι σε σχέση με αυτή την ερώτηση. Θα τα στείλω όλα αυτά με σημειώσεις, δεν θα σας δώσουμε την ακριβή παρουσίαση, αλλά θα φτιάξω σημειώσεις και θα σας στείλω. Οπότε μπορείτε να το κάνετε και τώρα αυθόρμητα και να δείτε τι προκύπτει. Δεύτερη ερώτηση. Πιστεύετε στο ότι οι πελάτες θα σας ανταποδώσουν την πίστη σας σε αυτούς? Ο καλύτερος τρόπος για να βάλουμε κάποιον να κάνει κάτι για εμάς ποιος είναι? Να κάνουμε εμείς κάτι για εκείνον. Reciprocity. Ανταποδοτικότητα. Να κάνουμε εμείς κάτι για αυτόν και άλλος θα κάνει κάτι για εμάς. Αλλά επιλέγουμε, και σκεφτείτε αυτό, επιλέγουμε αυτό που είπατε πριν, είναι πολύ σωστό σαν σκέψη, αλλά επιλέγουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από τη μειοψηφία, για να μην χάσουμε ψίχουλα και την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι. Τρίτη ερώτηση, πιστεύετε ότι οι έμπιστοι και εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι οδηγούν στην ανάπτυξη? Όχι θεωρητικά. Το να το πιστεύεις είναι κάτι. Το να το υλοποιείς καθημερινά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί για να υλοποιηθεί θέλει πάρα πολύ σοβαρή εκπαίδευση. Και η τελευταία ερώτηση, πιστεύετε στην περισσότερη εμπιστοσύνη ή στους κανόνες? Στις πολιτικές ή την εκπαίδευση? Αυτό που μόλις προανέφερα. Η δεύτερη απόφαση που παίρνουν οι επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούν φανατικούς, θαυμαστές, ακόλουθους πελάτες είναι αυτή. Αποφασίζουμε, λένε, να είμαστε σαφείς και ξεκάθαρες στους σκοπούς μας. Κοιτάμε τρία case studies γρήγορα. Griffin Hospital, όταν ξεκίνησε. Είναι στο Connecticut, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο όταν ξεκίνησε το 1/3 του πληθυσμού που θα μπορούσε να είναι πελάτης του έλεγαν ότι προτιμάμε να το αποφύγουμε πάση θυσία. Και αυτό που κατάλαβαν είναι τελικά ότι δεν είμαστε healthcare service, providers, είμαστε service providers. Μια ολόκληρη υπηρεσία. Και σε μια συνέντευξη ο CEO είχε πει ότι δεν έχει σημασία αν έχεις τα καλύτερα. Ακούστε τι είπε. Δεν έχει σημασία αν έχεις τα καλύτερα επίγοντα περιστατικά, το καλύτερο team, αν ο πελάτης δυσκολεύεται να παρκάρει. Το έχετε πάθει. Να πρέπει να πάτε κάπου, πραγματικά να πρέπει να πάτε, να είναι πολύ σημαντικό να πάτε εκεί και τελικά να μην βρίσκετε να παρκάρετε. Και τι έκαναν? Πήραν και είδαν ποιο είναι όλο το ταξίδι που κάνει ο πελάτης, ο ασθενής. Τον λέμε πελάτη, τώρα είναι λίγο άχαρο αυτό, αλλά στο νοσοκομείο. Ο πελάτης, αυτό που κάνει από την ώρα που φτάνει στο νοσοκομείο. Και τι έχουν κάνει? Το πάρκινγκ έχει παρκαδόρους, δωρεάν. Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου υπάρχει απαλή μουσική που παίζει πίσω. Έχουν κάνει minimize στις διαδικασίες που βιώνει κάποιος μέχρι να τον δει κάποιος γιατρός. Η ουσία του πράγματος, ότι πλέον το 10% των διαχειριστών των νοσοκομείων όλων των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέπτεται κάθε χρόνο το Griffith Hospital για να δούνε πώς αυτοί δουλεύουν. Οπότε βρήκαν ότι ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε μια υπηρεσία. Αυτό κάνουμε. Είχαν τα σαφή στο σκοπό. Η IKEA. Δεν ξέρω πώς το ξέρετε, πόσοι το ξέρετε, αλλά στην IKEA φτιάχνουν τα προϊόντα. Ξεκινώντας από τι? Σας ξύπνησα, συγγνώμη. Τι ησυχία. Από τι? Πείτε, δεν υπάρχει λάθος, συζήτηση κάνουμε. Από έρευνα, ωραία. Από την τιμή, price tag. Αυτό είναι. Ο σκοπός της IKEA ποιος είναι? Καλά σπίτια, καλά έπιπλα για ανθρώπους που έχουν περιορισμένο budget. Συμφωνείτε? Ωραία. Οπότε ξεκινάνε από το price tag. Αυτό σημαίνει είμαι ευθυγραμμισμένος με τις αξίες μου. Είμαι ευθυγραμμισμένος με το σκοπό μου.
Οπότε υπάρχει μια ιστορία που. Υπάρχουν πολλές ιστορίες. Μία είναι γιατί είχαν μια καρέκλα, λέγεται Lilberg. Η οποία όταν σκέφτηκαν θα φτιάξουμε αυτή την καρέκλα, θα στοιχίζει 139 δολάρια. Και μετά έγινε όλη η έρευνα και όλη η ανάπτυξη γύρω από το πώς πρέπει να ανοίγει, πώς πρέπει να διπλώνει, σε τι γωνία να μπαίνουν τα πόδια για να χωράνε τόσες μέσα στο κοντέινερ στις οποίες θα το μεταφέρουμε. Όλο το πράγμα έγινε γύρω από το σκοπό τους, που είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας προϊόντα σε ανθρώπους, υψηλής αισθητικής αν θέλετε, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περιορισμένο budget. Ξεκινούν βάσει του σκοπού τους. Το τελευταίο κομμάτι που είναι το αγαπημένο μου από αυτά τα τρία case studies που σας παρουσιάζω σε αυτή την απόφαση, πιθανόν το ξέρουν οι γυναίκες περισσότερο, είναι η Loose Cosmetics. Το ξέρετε. Σκοπός τους είναι πάρα πολύ. Είναι billion level, νομίζω κάνει 6 billion το χρόνο, κάτι σε αυτό το range είναι. Είναι μια εταιρεία της οποίας ο σκοπός είναι να έχουμε, είναι τόσο απλό, τα πιο φρέσκα προϊόντα στην ιστορία. Αυτό λένε. Ωραία. Και τι έχουνε, κάθε χρόνο έχουν ένα πράγμα το οποίο ονομάζεται The Mafia Meeting. Μπαίνει η μαφία μέσα σε ένα δωμάτιο και κάνουν meeting. Ποιος μπορεί να φανταστεί ποια είναι η δουλειά του meeting? Μάφια. Φανταστείτε τι έκανε η μαφία. Η δουλειά του μαφία meeting είναι να κάνουν κάτι ώστε να προλάβουν τους πελάτες τους από το να τους βαρεθούν. Γιατί ο σκοπός τους είναι να είναι η πιο φρέσκια εταιρεία στον κόσμο. Οπότε αυτό που κάνει το Mafia Meeting και δεν βγαίνει από το δωμάτιο αν δεν το κάνει, είναι κάθε χρόνο διαγράφουν το 1/3 των προϊόντων τους. Τα πετάνε. Δεν θα τους περιμένουμε να μας βαρεθούν για να αντιδράσουμε. Είμαστε πιο γρήγοροι από αυτούς. Οπότε αυτό τι εξασφαλίζει πρακτικά, ότι όποιος περνάει έξω από τα καταστήματά τους θέλει να μπει μέσα για να δει τι καινούργιο έχουν. Πιστοί στο σκοπό τους, τα πιο φρέσκα προϊόντα στην ιστορία. Οι ερωτήσεις που υπάρχουν εδώ και γεννιούνται εδώ. Είστε ξεκάθαροι, είμαστε ξεκάθαροι, οι εταιρείες σας είναι ξεκάθαρες στις αναμνήσεις που θέλετε να αφήνετε στους πελάτες σας. Λένε συνέχεια για τις εμπειρίες. Εγώ λέω όχι, ίσως όχι εμπειρία, αναμνήσεις. Η εμπειρία φεύγει γρήγορα. Είναι όμορφη, είναι ευχάριστη, θα τη μοιραστώ, αλλά η ανάμνηση κρατάει πολύ καιρό. Μπορείτε να θυμηθείτε, έχετε κάποια ανάμνηση από εξαιρετική, εξαιρετική όμως, εξυπηρέτηση πελατών, ναι ή όχι? Εμπειρίες. Το να δουλέψεις στην ανάμνηση σημαίνει ότι δουλεύω με τον τρόπο που θα του αφήσω ένα σημάδι το που θα το κουβαλάει στην υπόλοιπη ζωή του. Εμπειρία όταν φάγατε ένα νόστιμο φαΐ. Ανάμνηση είναι αυτά που ζήσατε ενώ τρώγατε αυτό το φαΐ. Ωραία. Δεύτερη ερώτηση. Δεν έχουμε το χρόνο, δεν το ανοίγω παραπάνω. Είστε ξεκάθαροι στο τι πλέον εξυπηρετεί εσάς και τους πελάτες σας? Είστε ξεκάθαροι για το αν η δράση σας κατευθύνονται τρίτη, στην εκτέλεση καθηκόντων ή στην εκπλήρωση του σκοπού σας? Έχω την αίσθηση, και διαφωνήστε μαζί μου παρακαλώ, ότι οι περισσότερες δράσεις μας έχει να κάνει με τα καθήκοντά μας. Δεν υπηρετούμε το σκοπό μας. Ο σκοπός μας είναι ένας εφημισμός, είναι ένα our mission, να μπει ο άνθρωπος στο site μας και να νομίζει ότι είμαστε super wow και που είμαστε, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το σκοπό μας. Απλά βάζουμε κάτι γιατί πρέπει να βάλουμε κάτι. Είμαι σίγουρος ότι γίνεται κάποιος διάλογος στο στυλ, τι να βάλω ρε για mission. Ναι, και κάνουν κάτι τέτοια, ας πούμε. Πόσες φορές πήγατε σε μια εταιρεία? Εγώ τα σημαδεύω. Εγώ είμαι κακός πελάτης. Είμαι εξαιρετικός πελάτης για την ακρίβεια. Γιατί οι κακοί πελάτες είναι αυτοί που δεν ικανοποιούνται από την εξυπηρέτηση πελατών. Εγώ δεν ικανοποιούμαι και κάνω παράπονα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι η ευκαιρία που τους δίνω να γίνουν καλύτεροι. Τίμια, ειλικρινή παράπονα. Feedback. Εγώ είμαι καλός πελάτης παρότι μοιάζω κακός. Γιατί στην Ελλάδα το φιλότιμο είναι παρεξηγημένη έννοια. Ο κακός πελάτης, ξέρετε ποιος είναι? Αυτός που έχει παράπονα, φεύγει και δεν ξαναγυρίζει. Από αυτούς κινδυνεύουμε. Τα ανίποτα είναι το πρόβλημα, όχι αυτά που υπόνονται. Και τελευταίο, είμαστε ξεκάθαροι στο τι θέλουμε να λένε οι πελάτες για εμάς. Τρίτη απόφαση των εταιριών οι οποίες δημιουργούν loyals και fans. Αποφασίζουμε να είμαστε αληθινές. Θα ανεβάσω λίγο το ρυθμό. Trader Joe's. Supermarket, ένα supermarket το οποίο έχει τον τριπλάσιο τζίρο ανά τετραγωνικό μέτρο από όλα τα supermarket στην Αμερική. Έχουν The TJ Experience. Αυτοί κάνανε τεράστιο αγώνα για να καταλάβετε τι σημαίνει ότι εμείς είμαστε αληθινοί. Εμείς πρεβεύουμε κάτι, πώς κάποιες επιχειρήσεις το έχουν απογειώσει. Υπάρχουν blog posts για το Trader Joe's, τα οποία λένε οι άνθρωποι αυτοί, επειδή είναι στην Καλιφόρνια, σε εκείνη την περιοχή είναι τα ποσοστά που σας είπα, ότι έχουμε φύγει από την Καλιφόρνια, μας λείπει η θάλασσα και το Trader Joe's. Φανταστείτε να έχετε πελάτες που να ενώνουν στις αναμνήσεις που έχουν ένα σούπερ μάρκετ μαζί με τη θάλασσα. Φυσικά η γρήγορη απάντηση από εμάς είναι Αμερικανάκια, τώρα δεν ξέρουν τι λένε έτσι. Έχουν λοιπόν κάνει ένα ολόκληρο αγώνα για να μην βάλουν σκάνερ στα ταμεία. Κάνει τινγκ, τινγκ. Γιατί
Γιατί λέει η στιγμή που πληρώνουν οι πελάτες μας είναι η στιγμή που μπορούμε να επικοινωνήσουμε τον άνθρωπό μας που είναι εκεί. Και αυτό το πινγκ, πινγκ χαλάει τη συζήτηση. Βάλανε, γιατί έπρεπε να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα τις αποθήκες τους και όλο το κατάστημα. Πότε βάλαν, όταν εξασφάλισαν ότι αυτός ο ήχος θα είναι πολύ χαμηλό σε ένταση και δεν θα ενοχλεί τη διάδραση. Όταν θέλουν να φωνάξουν, λέει ότι οι traders θέλουν να είναι το μαγαζί της γειτονιάς. Οπότε το έχετε πάει σε ένα μαγαζί της γειτονιάς, σε ένα σούπερ μάρκετ και να ακούτε το μικρόφωνο που λέει παρακαλείτε, όλο αυτό το πράγμα, το ρομπότ που μιλάει. Γιατί δεν έχουν και μικρόφωνα που τραγουδάει η Πάολα, ας πούμε, έχει... Εντάξει, ξέρω, δεν έχει μικρόφωνα που τραγουδάει... Ποιος να πω... Ναι, δεν έχω καλά μικρόφωνα. Κανείς δεν ακούει η Πάολα εδώ μέσα, είμαι σίγουρος, εντάξει. Εγώ πηγαίνω μόνο κάθε βράδυ. Οπότε τι κάνανε, όταν θέλουν να φωνάξουν, όταν θέλουν να ανοίξουν καινούριο ταμείο, έχουν ένα καμπανάκι και κάνει κλαγκ κλαγκ. Ψέματα. Κάνει κλαγκ, ένα χτύπημα στο καμπανάκι, στο κουδούνι, σημαίνει θέλουμε καινούριο ταμείο. Δύο χτυπήματα στο κουδουνάκι σημαίνει θέλουμε βοήθεια σε ένα ταμείο, αλλά να μας δώσετε κάποια απάντηση. Τρία χτυπήματα στο καμπανάκι σημαίνει θέλουμε κάποιον επιπέδου manager να έρθει εδώ να μας βοηθήσει. Καταλαβαίνετε πόσο αληθινοί θέλουν να είναι σε αυτό που έχουν δημιουργήσει, όπου δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Γιατί θέλουν να, να χαρίσουν μια εμπειρία η οποία είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με εκείνο που οι ίδιοι θέλουν να πρεσβεύουν. Παρεπιπτόντως. Όχι, αυτό είναι το μετά. Θα σας πω γιατί. Ναι, αυτό που σας είπα. Δεν έχω τίποτα άλλο για εδώ, δεν έχει τίποτα άλλο. Γιατί θέλω να πω για το container store. Πάμε στο container store. Γιατί το container store, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο που κατά τη γνώμη μου υπάρχει σε αυτό που θα σας πω σήμερα. Στο container store, ο μέσος υπάλληλος που μένει εκεί εκπαιδεύεται 263 ώρες. Αυτό σημαίνει 32 full 8 ώρα. 263 όταν ο ανταγωνισμός είναι πόσες. 263 ώρες. Πόσος ανταγωνισμός πιστεύετε. 8. Container Store είναι ένα μαγαζί τεράστιο, κάνει διανομές και στην Ελλάδα, είναι τεράστιο μαγαζί, το οποίο έχει ήδη αποθήκευση και τέτοια πράγματα, οργάνωση σπιτιού. Η οδηγία της εξυπηρέτησης πελατών. Αναρωτιέμαι ποια ελληνική επιχείρηση θα μπορούσε να πάρει την πρωτοβουλία να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι Be Like Gumby. Αυτή είναι η ατάκα τους. Be Like Gumby. Δεν θα το ξέρετε. Πιθανόν κάποιοι που κοιτάγατε τηλεόραση από το εξωτερικό παλιότερα θα το ξέρετε. Ο Gumby είναι ένας κυπαρισής ήρωας από πλαστελίνη σε stop motion, είναι stop motion cartoon, το οποίο η όλη υπόθεση είναι κάθε φορά μπλέκει σε παράξενες καταστάσεις και βρίσκει έναν χαριτωμένο τρόπο να βγει από αυτές και να μείνουν όλα τα αμερικανοποιημένα. Επί 35 χρόνια έπαιζε στην αμερικανική τηλεόραση. Είναι πολύ πολύ γνωστό. Η οδηγία λοιπόν στο container store είναι Be Like Gumby. Βρες τρόπο να λύσεις το πρόβλημα. Οι άνθρωποι επιβραβεύονται επειδή και θεωρείται επιτυχία όταν συμπεριφέρονται σαν τον Gumby. Όταν έχουν case studies τα οποία υπηρετούν αυτήν ακριβώς την εικόνα. Αλλά καταλαβαίνετε, και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα για να επιτευχθεί έχει από πίσω αυτό που ακούσατε. Πάρα πολλές ώρες εκπαίδευσης. Το τρίτο κομμάτι, το Custom Inc., είναι μια εταιρεία που κάνει 68-70 million το χρόνο, τυπώνει ετικέτες σε μπλουζάκια. Και παρατήρησαν ότι έχουν πάρα πολλά requests, έχουν πάρα πολλούς πελάτες, οι οποίοι κάνουν φιλανθρωπικά αγκαλά, μαζεύουν, σηκώνουν λεφτά, προσπαθούν να μαζέψουν λεφτά. Και με έτσι πολύ αυθόρμητο τρόπο αποφάσισαν όταν κάποιος πηγαίνει σε αυτούς και κάνει ένα φιλανθρωπικό γκαλά και προσπαθεί να σηκώσει να μαζέψει λεφτά, να δίνουν και αυτοί όχι πολλά, $60 ή $30. Δείχνοντάς τους ότι αυτό που είναι σημαντικό για εσάς, είναι σημαντικό και για εμάς. 99% των ανθρώπων που κάνουν δουλειά μαζί τους μία φορά, επιστρέφουν και επιστρέφουν και επιστρέφουν. Με μια τόσο απλή κίνηση που υποδηλώνει και υπογραμμίζει στον πελάτη ότι αυτό που είναι σημαντικό για σένα, το αναγνωρίζουμε και εμείς ως τέτοιο και είναι σημαντικό και για εμάς. Οι ερωτήσεις τώρα σε αυτή την ενότητα. Τέσσερις πάλι. Προσέχετε τον τρόπο που συνδέεστε με τους πελάτες σας. Θυμηθείτε το κλινγκ που σας λέω. Κλινγκ, κλινγκ. Δεν το βάζανε για να μην χαλάσει η σύνδεση. Υπήρχε κάποτε, το έλεγα χθες, υπήρχε κάποτε ένα request σε εμάς για να κάνουμε σε ένα μεγάλο κατάστημα για το customer service και το μόνο τους ζήτημα ήταν να κάνουμε τους ανθρώπους τους να λένε μια καλή καλημέρα. Δεν λέγανε μια καλή καλημέρα και όλο το ζήτημα ήταν αυτό. Και τελικά ξέρετε τι έγινε. Αυτή η εκπαίδευση δεν έγινε ποτέ. Όχι από εμάς, από κανέναν. Ενδιαφέρον, δεν είναι. Πώς επενδύουμε και τι περιμένουμε να πάρουμε πίσω. Λοιπόν, δεύτερο, προάγετε τη δημιουργικότητα και την προσωπικότητα των στελεχών σας.
Τρίτο, έχετε δράσει σαν δύο τέλειες που δείχνουν σε πελάτες και υπαλλήλους ποιοι είστε, όπως το Custom Inc. Και τέταρτο, έχετε σκεφτεί αν η εταιρεία σας ήταν άτομο. Αυτή μου άρεσε πάρα πολύ η ερώτηση, το κάνετε για προϊόντα. Ας το κάνουμε και για την εταιρεία μας. Αν η εταιρεία μας ήταν άνθρωπος, ήταν άτομο, τι θα λέγανε οι πελάτες μας για αυτό το άτομο? Αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όταν κάποιος σας συναντά, εσάς προσωπικά, σαν άνθρωπο, τι θέλετε να θυμηθεί από εσάς? Ωραία. Όταν κάποιος συναντά την εταιρεία σας, αν ήταν άνθρωπος, τι θα θέλατε να θυμηθεί? Το μίνιμουμ που θεωρώ ότι αξίζουμε όλοι, σαν εργαζόμενοι σε εταιρείες, σαν ιδιοκτήτες εταιριών και σαν πελάτες των εταιριών, το μίνιμουμ που αξίζουμε είναι η ανθρώπινη μεταχείριση, η οποία ξεκινάει από μια ειλικρινή, ανθρώπινη καλημέρα. Χαίρετε. Σε βλέπω, σε αναγνωρίζω. Ανεβάζω λίγο ακόμα ρυθμό. Έχω 3-4 λεπτά. Ωραία. Απόφαση 4. Αποφασίζουμε να είμαστε εκεί για τους πελάτες μας. Αυτό το πράγμα που θα σας δείξω τώρα, θα σας το πω στο γρήγορα. Αυτή η απόφαση που παίρνουν οι εταιρείες, οι οποίες είναι σοβαρές και έχουν εξαιρετικά αποτελεσματικό customer service, είναι να είναι στους πελάτες τους κοντά τη στιγμή που οι πελάτες τους τους έχουν ανάγκη. Σας έβαλα πάλι το Zen Cycle, γιατί πάει κάποιος και ζητάει ένα κομματάκι από την αλυσίδα. Πηγαίνει στο Zen Cycle. Και του λέει ο υπάλληλος, πάρτε το. Τι οφείλω, τίποτα, φύγετε. Καταλαβαίνετε ότι σε γλιτώνει από πόνο και όχι μόνο, πολλές φορές το συναρμολογούν και οι ίδιοι αν έχει το ποδήλατο εκεί. Δωρεάν. Και έχουν κάνει το πώληση ότι οτιδήποτε στοιχίζει κάτω από ένα δολάριο, το δίνουμε δωρεάν και δίνουμε και ένα σπέρ. Γιατί αυτό το κομμάτι πάει να κάνει ποδήλατο με το παιδί σου. Και το παιδί ξαφνικά δεν έχει αλυσίδα. Καταλαβαίνετε τι δυσκολία έχει ο πελάτης εκείνη την ώρα. Και έρχεται εκεί. Οπότε, πάρ' το, φύγε. Τι θα κάνει αυτός ο πελάτης? Τι θα κάνατε εσείς? Θα γυρίζετε εκεί ξανά και ξανά. Και όχι μόνο αυτό, αυτό είναι το ένα πράγμα. Θα το λέγατε σε όλους να πάνε εκεί. Zipcar εξαγοράστηκε πριν κάποια χρόνια από την Avis. Πρακτικά είναι car sharing εταιρεία. Έχω ένα αμάξι, το πηγαίνω από εδώ μέχρι εκεί, το αφήνω, το παίρνει κάποιος άλλος και σου πληρώνει τη βενζίνη, όλα είναι τακτοποιημένα. Εσύ έχεις ένα πολύ μίσθωμα ανάλογα με το πόση ώρα το χρησιμοποίησες. Έγινε στη Μασαχουσέτη, εκεί ξεκίνησε, έχει απλωθεί, νομίζω τώρα έχει και στην Τουρκία. Η ιδέα τους ήταν να είμαστε κοντά στους φοιτητές. Οι φοιτητές δεν έχουν λεφτά, αλλά έχουν ανάγκες και θέλουν να κυκλοφορούν με αμάξι. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό που είναι σημαντικό για τους φοιτητές και εκεί που μας έχουν ανάγκη, εμείς θα είμαστε εδώ. Και αυτό θα το πάρουμε αργότερα πίσω. Αυτή ήταν η ιδέα. Και φυσικά οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τη ζωή και την εμπειρία που θέλουν να έχουν όταν θα έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο τους. Οπότε να θέλουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο ή να έχουν κάποια συναλλαγή με αυτοκίνητο, πού θα πάνε? Σε εκείνους που τους θυμόταν, σε εκείνους που όταν τον είχαν ανάγκη ήταν κοντά τους. Οπότε η απόφαση εδώ έχει να κάνει με το να αξιολογούμε ποιες είναι οι σημαντικές στιγμές για τους πελάτες μας και να είμαστε εκεί για εκείνους. 4 γρήγορες ερωτήσεις. Ετοιμότητα. Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το παραπάνω χιλιόμετρο? Να δώσουμε δωρεάν κάτι που είναι από ένα δολάριο και κάτω? Γνωρίζουμε τις στιγμές στη ζωή των πελατών μας που μας έχουν περισσότερο ανάγκη? Αυτή η ερώτηση μου αρέσει. Τα συμβούλια. Μιλάμε για στόχους ή για τις ζωές των πελατών μας? Ξέρετε, πολλές φορές για να αλλάξει μια πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει ελαφρώς η προσέγγιση που τις έχουμε, να αλλάξει ελαφρώς η οπτική γωνία. Ένα πλάνο σε μια κάμερα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό αν αλλάξεις λίγο τη γωνία. Αλλά στα meetings, ας είμαστε ειλικρινείς, μιλάμε για στόχους, μιλάμε για νούμερα. Γράφουμε, παρότι δεν το νιώθουμε, αλλά συμπεριφερόμαστε σαν να γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια τις ζωές των ανθρώπων που επηρεάζουμε. Αλλά στο διατάφτα, όποιο και αν είναι το industry στο οποίο βρίσκεται οποιοδήποτε από εσάς, οποιαδήποτε εταιρεία, το industry στο οποίο βρισκόμαστε όλοι, πάντα είναι το industry της καλυτέρευσης της ζωής των ανθρώπων. Υπάρχουν άπειροι δρόμοι για να το κάνουμε αυτό και άπειρα μονοπάτια τα οποία μπορεί κάποιος να βαδίσει για να φτάσει στο να καλυτερεύσει τη ζωή κάποιων ανθρώπων. Αλλά μέσα σε επιχειρήσεις και στην καθημερινότητα και στα συστήματα και στις διαδικασίες και στα πρωτόκολλα και στις πολιτικές, ξεχνάμε τον άνθρωπο και εστιάζουμε μόνο στους αριθμούς. Πρέπει να μπορούμε να κοιτάμε στους αριθμούς αφού έχουμε κοιτάξει τους ανθρώπους. Κοιτάμε τους αριθμούς για να μπορούμε να ξανακοιτάξουμε τους ανθρώπους. Το έχουμε ξεχάσει και ελπίζουμε ότι με κάποιον μαγικό τρόπο η εξυπηρέτηση πελατών θα είναι φανταστική. Τελευταία ερώτηση για αυτή την ενότητα και την τελευταία απόφαση. Ξεκινάτε με τον πελάτη ή το προϊόν? Ωραία. Πέμπτη απόφαση, θα σας φάω 1,5 λεπτό. Συγγνώμη, 1,5 λεπτό και τελειώσαμε. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Ωραία. Σε 2 ώρες έχουμε τελειώσει. Περιμένετε, ναι, οκ, φεύγω. Λοιπόν, αποφασίζουμε να ζητάμε συγγνώμη. Ποια ήταν η τελευταία. Το ρωτάω. Παρακαλώ, μιλήστε τώρα λίγο. Έχετε χορτάσει, γελάσατε πριν βγήκε. Πριν φωνάζετε τώρα, δεν το βγάζετε άχνα. Ποια ήταν η τελευταία φορά που μια επιχείρηση έκανε λάθος απέναντί σας και σας ζήτησε συγγνώμη, έμπρακτα?
Ποια ήταν η τελευταία φορά που μιλήσατε στο τηλέφωνο και σας είπε ένας υπάλληλος, σας ζητούμε συγγνώμη κύριε Καρυπίδη, κυρία μου Τάδε, κύριε μου Δίνα, σας ζητούμε συγγνώμη, παίρνουμε απολύτως εμείς την ευθύνη, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να το διορθώσουμε. Αυτές τις απλές λέξεις που μπορεί να τις μάθει να τις λέει οποιοδήποτε. Το ρωτάω γιατί μπορεί να μην έχω εγώ αυτή την εμπειρία. Το έχετε πάθει ποτέ? Λοιπόν, να το κάνουμε εύκολα. Κοιτάξτε, γύρω, αντιδράστε, παρακαλώ. Πώς είναι ναι? Ωραία. Σούπερ. Έχετε να λέτε για αυτή την εταιρεία? Σας εξυπηρέτησε? Είπαν συγγνώμη? Αποκατέστησε το πρόβλημα? Ωραία. Είναι από τις εταιρείες που λογικά, αν κάναν καλά την αποκατάσταση, θα τη συστήνατε, θα την προτείνατε. Ή τη στιγμή που είχατε την εμπειρία της αποκατάστασης και την εμπειρία της ειλικρινούς συγγνώμης, εσείς είπατε, wow, εδώ έχουμε κάτι που διαφοροποιείται. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Όταν μας φέρονται ευγενικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μόνο να ανταποκριθούμε, να προσαρμοστούμε σε αυτό. Το έλεγα και το λέω αρκετά συχνά. Πόσοι χρειάζονται για να συμφωνήσουν, πόσες μεριές? Λάθος, την πατήσατε επειδή έκανα έτσι. Μία χρειάζεται. Αν πείτε εσείς κάτι και εγώ συμφωνήσω, τελειώσαμε. Το agreement θέλει έναν. Λες κάτι, λέω OK. Τέλειωσε. Δεν έχουμε να τσακωθούμε για κάτι. Αλλά το να συμφωνήσω με τον άλλον, τι σημαίνει? Συμφωνώ δεν σημαίνει συμφωνώ με την άποψή σου. Συμφωνώ ότι υπάρχει αυτή η άποψη. Αυτό είναι όλο. Τίποτα άλλο. Συμφωνώ ότι ο κόσμος από αυτό το νευρικό σύστημα δείχνει έτσι. Ας το συζητήσουμε τώρα. Οπότε καταλαβαίνω τι μου λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας πω και αυτό. Όταν ξεκινάμε από το agreement, δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε λάθος. Πήγα σε άλλα χωράφια. Πάμε να δούμε δύο επιχειρήσεις στα γρήγορα εδώ. Intuit είναι μια επιχείρηση που έχει software για να δηλώνουν μεταξύ άλλων να παίρνουν επιστροφή φόρου και διάφορα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποια στιγμή ήταν η τελευταία, φανταστείτε ότι είναι, ξέρω εγώ, 31 Μάρτη και τελειώνει η μέρα. Και πάνε να κάνουν τις δηλώσεις. Δεν είμαστε μόνο εμείς της τελευταίας στιγμής, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι της τελευταίας στιγμής. Πήγαν να το κάνουν τελευταία στιγμή, κράσανε το σύστημα, δεν μπορούσαν να κάνουν τις δηλώσεις τους, χάσαν τη διορία. Αυτό σημαίνει πρόστιμο από το IRS που έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν όμως δικό τους λάθος. Και τι έκανε η εταιρεία? Επικοινώνησε με το IRS, τους είπε ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί που είχαν το bug, που δεν μπορούσαν να το κάνουν. Και είπε ότι θα πάρετε παραπάνω. Την επόμενη μέρα έγινε αυτό, μέσα σε 24 ώρες. Θα πάρετε παραπάνω διορία εσείς και όποιο άλλο κόστος υπάρξει, το καλύπτουμε εμείς. Το έκαναν άμεσα. Ξέρετε πόσο στοίχησε αυτό το πράγμα που σας λέω στην Intuit? 15 εκατομμύρια δολάρια. Μέσα σε 24 ώρες πήραν 15 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό ξέρετε τι έγινε, τι δημιούργησε? Ανθρώπους οι οποίοι δεν θα φύγουν ποτέ από εκεί, που έχουν να το λένε. Κάθε παράπονο, κάθε πρόβλημα είναι μια τεράστια ευκαιρία να κάνετε τη διαφορά. Κάθε πρόβλημα, για την ακρίβεια, είναι μια πέτρα, ένα σκαλοπάτι πάνω στο οποίο μπορεί κάποιος να πατήσει για να πάει παραπέρα. Χωρίς προβλήματα και χωρίς παράπονα και χωρίς τεράστια λάθη, δεν θα μπορέσετε ποτέ να γίνετε, όποιοι και αν είστε και όποιες και αν είναι οι εταιρείες σας, να έχετε καταπληκτική εξυπηρέτηση πελατών. LL Bean έχει μια υπηρεσία με ρούχα. Έχει μια υπηρεσία, παίρνει τηλέφωνο και λες: θέλω να στείλετε αυτό το ρούχο τότε εκεί. Και βάλτε και το ευχαριστήριο γράμμα και τις ευχές, γιατί έχει τα γενέθλιά του, τα γενέθλιά της. Το έκανε λοιπόν μια ωραία κυρία, με ένα case study αυτό. Το έκανε μια κυρία και η εταιρεία έκανε λάθος και έστειλε νωρίτερα το δώρο. Και χάλασε την έκπληξη. Χοντρό. Όχι τόσο πολύ, αλλά είναι χοντρό. Ενώ λες γαμώτο. Γιατί? Έτσι δεν είναι? Ξενέρωσα. Παίρνει τηλέφωνο και τι περιμένει στο τηλέφωνο? Αυτό που θα περιμέναμε όλοι. Άντε τώρα να τους πείσω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Και ότι αυτοί έκαναν λάθος και άντε να βγάλεις άκρη. Έχετε νιώσει ποτέ αυτό το συνέστημα? Ποιος βγάζει άκρη τώρα με αυτούς? Το έχετε πάθει ποτέ? Το έχετε πάθει, ε? Το παθαίνουμε συχνά πυκνά εδώ στην Ελλάδα. Ωραία. Οπότε τι έκανε? Απάντησε άνθρωπος. Αυτό που λέω είναι σημαντικό. Απαντάει άνθρωπος. Δεν απαντάει ένα μηχάνημα που σου λέει πες τι θέλεις, θα σε συνδέσω με αυτόν και μετά σε συνδέει με αυτόν που μετά σε συνδέει με αυτόν. Και μετά συνδέει με αυτόν, και εγώ μετά πρέπει να αρχίσω να κάνω ασκήσεις αναπνοής για να μην σπάσουν τα νεύρα μου όταν θα μιλήσω στον άνθρωπο που τελικά θα μιλήσω. Ε, το έχετε πει. Οπότε μίλησε κατευθείαν άνθρωπος και λέει: έχετε απόλυτο δίκιο, 100% δικός μας λάθος. Έχουμε δύο επιλογές. Μπορούμε να σας δώσουμε τα λεφτά σας πίσω, ή μπορούμε, αν θέλετε, να στείλουμε ακριβώς αυτό που είχατε παραγγείλει για δεύτερη φορά σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά ούτως ή άλλως θα τον ενημερώσουμε ότι ήταν δικό μας λάθος το ότι πήγε νωρίτερα. Τόσο απλά. Και λύθηκε. Οι εταιρείες που αποφασίζουν να ζητήσουν συγγνώμη από τους πελάτες τους, παίρνουν τέσσερις αποφάσεις. Έχουν τέσσερις προσεγγίσεις, αν θέλετε, όχι αποφάσεις. Αντιμετωπίζουν τα προβλήματα σαν ευκαιρίες για να κάνουν τη διαφορά από τους ανταγωνιστές. Ένας μεντοράς μου έλεγε: φέρε μου παράπονα, φέρε μου παράπονα. Φέρε παράπονα, γιατί εγώ αυτόν θα τον κάνω πελάτη για πάντα. Έχετε σκεφτεί ότι αντιμετωπίζουμε τα παράπονα σαν προβλήματα, ενώ είναι τα τέλεια δώρα? Κάθε παράπονο που έχω κάνει ποτέ, θα πρέπει να μου λένε ευχαριστούμε.
και να το εννοούν. Γιατί εγώ κάνω παράπονο επειδή θέλω να συνεχίσω να είμαι μαζί τους. Αν δεν μου καίγεται καρφάρα, φεύγω. Αν από μια σχέση δεν μας καίγεται καρφί, τι κάνουμε? Αποχωρούμε και δεν κοιτάμε ποτέ ξανά πίσω. Όταν έχετε παράπονα, κάποιοι ενδιαφέρονται για εσάς. Κάποιοι ενδιαφέρονται για αυτό που δίνουμε. Γι' αυτό παραπονιούνται. Δεύτερο πράγμα, όταν δυσαρεστημένοι πελάτες καλούν, επιτρέπουμε στους ανθρώπους μας να κάνουν το σωστό. Τους επιτρέπουμε να κάνουν το σωστό. Τους εκπαιδεύουμε να κάνουν το σωστό. Και τελικά τους δίνουμε τα εργαλεία για να κάνουν το σωστό. Γιατί αν κάποιος μάνατζερ δεν είχε βοηθήσει αυτή τη γυναίκα που απάντησε στο τηλέφωνο στην άλλη γυναίκα να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, όσο καλή διάθεση και αν είχε, δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκαταστήσει το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Ζητάμε τα πάντα από τους ανθρώπους μας που είναι μπροστά, χωρίς να τους δίνουμε τα όπλα. Τους στέλνουμε την πρώτη γραμμή του πολέμου και τους λέμε να είστε ευγενικοί. Αυτό. Και ο πελάτης μπαίνει με καραμπίνα μέσα. Αποκατάσταση. Αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση ότι αξίζουμε να τους έχουμε πελάτες μας. Αυτό δεν μπορείτε ποτέ να το κερδίσετε παρά μόνο τόσο εύκολα όσο εύκολα μπορεί να κερδιθεί σε μια δύσκολη στιγμή. Και τελευταίο, αποφασιστικότητα. Όταν γίνονται λάθη, είμαστε αποφασιστικοί στο να τα λύσουμε υπέρ των πελατών μας. Να μπούμε εμείς από πίσω, όπως έκανε Intuit. Να πούμε, OK, λάθος δικό μας, πάμε παρακάτω. 15 εκατομμύρια απόφαση τελικά. Όταν πήραν την απόφαση, δεν ξέραν τι θα προκύψει, αλλά ξέραν ότι θα προκύψει κάτι μεγάλο. Αλλά μέσα σε 24 ώρες το τελείωσαν. Ούτε σου, ούτε μου, ούτε του. Αμέσως και γρήγορα. Τελευταία, μην το διαβάσετε, θα σας το πω εγώ. Θα το διαβάσετε μετά. Και τώρα έχω μία ερώτηση. 5 βάτραχοι είναι πάνω σε ένα ξύλο. 4 από αυτούς τους βατράχους αποφασίζουν να βουτήξουν μέσα στο νερό. Πόσοι? 5 και 4 αποφασίζουν να βουτήξουν. Πόσοι έμειναν στο ξύλο? Λάθος. 5. Το να αποφασίζεις να κάνεις κάτι δεν σημαίνει ότι το κάνεις κιόλας. Αυτό λέει το πραγματάκι το προηγούμενο. Πήγα, δεν το είδα τώρα, θα σου το δώσω σημειώσεις. Οπότε αυτά. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, μπορώ να την απαντήσω. Αλλιώς τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχει νόημα και ελπίζω να.